την ανάγκη χάραξης εθνικής πολιτικής για την προστασία της χώρας και των πολιτών από πλημμύρες και γενικά ακραία φαινόμενα, επεσήμανε ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της νέας τηλεόρασης Κρήτης. Γιατί μας χρειάζονται διαφορετικά standards, μας χρειάζεται μια εθνική πολιτική. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είμαστε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτό που είδαμε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τις πλημμύρες. Οι πλημμύρες είναι πολύ πιο συχνές από ό,τι καταλαβαίνουμε από τους σεισμούς. Παρ' όλα αυτά, ούτε στα Χανιά, ούτε σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, δεν έχουμε το βασικό εργαλείο που μας χρειάζεται, που λέγεται υδρογράφημα, που συνδέει την ισχύ της βροχής, δηλαδή πόση βροχή πέφτει και για πόσο χρόνο, με το βάθος της πλημμύρας. Αν το είχαμε φερειπίν αυτό στον Πλατανιά, θα μπορούσαμε να ξέρουμε πόσο γρήγορα θα ανεβεί η στάθμη του ποταμού και πόσο γρήγορα θα πλημμυρίσουν οι δύο πλευρές. Στον απόϊχο των τραγικών επιπτώσεων με την απώλεια ανθρώπινων ζώων και τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ιαννός, ο κ. Συνολάκης τόνισε πως απαιτείται πολλή δουλειά για τη θωράκιση της Ελλάδας, πάντα με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλύτερη διοίκηση. Δεν υπάρχει θέμα περί τούτου. Ανθρώπους οι οποίοι να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να υλοποιούμε έργα με δεδομένα πριν από 20 και από 30 χρόνια. Πώς μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή είναι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά δεν μπορεί να έχουμε τους διαφόρους δημάρχους και περιφερειάρχες να κρύβονται και να λένε «Α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό το πράγμα». Υπενθυμίζεται ότι από τη φωνική κακοκαιρία 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Καρδίτσα και Φάρσαλα.